Χαίρετεν Κυρίω Πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνάντησή μας, στην οποία θα μιλήσουμε για την νηστεία των Χριστουγέννων. Η ευλογημένη περίοδος της νηστείας των Χριστουγέννων ξεκινάει στις 15 του μηνός Νοεμβρίου και είναι μία περίοδος πνευματικού αγώνα και προσπάθειας για να στρέψουμε το νου μας προς το Θεό. Ο καθένας, σύμφωνα με τις δυνάμεις του, και με το πνευματικό του φιλότιμο. Η νηστεία των Χριστουγέννων ξεκινάει στις 15 Νοεμβρίου και διαρκεί μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου, ενώ στις 25 Δεκεμβρίου, που εορτάζουμε την γέννηση του Χριστού μας, έχουμε κατάλυση εις πάντα, ό,τι μέρα και να πέσει, τρώμε δηλαδή τα πάντα, ακόμη και αν πέσει Τετάρτη και Παρασκευή. Την περίοδο του 40 ημέρου των Χριστουγέννων απέχουμε από κρέα και γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ μπορούμε να καταλύσουμε ψάρι τα Σαββατοκύριακα. Την πρώτη εβδομάδα από τις 15 μέχρι την 21η Νοεμβρίου, όπου εορτάζονται τα εισόδια της Θεοτόκου, δεν καταλύουμε ψάρι, ακόμη κι αν πέσει Σαββατοκύριακο. Το ψάρι τρώγεται την ημέρα των εισοδίων της Θεοτόκου, ό,τι μέρα κι αν πέσει, και κάθε Σαββατοκύριακο μόνο, μέχρι την 12η του μηνός Δεκεμβρίου. Εάν όμως η 12η Δεκεμβρίου, η ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος, πέφτει η καθημερινή, δεν τρώμε ψάρι. Το ψάρι σταματάει το Σαββατοκύριακο πριν την 12η Δεκεμβρίου. Εάν όμως 12η Δεκεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, τρώγεται το ψάρι. Είναι η τελευταία μέρα που μπορούμε να φάμε ψάρι την ημέρα των εισοδείων της Θεοτόκου, ημνολογικά η Εκκλησία μας μας προετοιμάζει ευθέως και ταχαίως για την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Στις καταβασίες του όρθρου ψάλλονται οι ηρμοί «Χριστός γεννάτε δοξάσατε». Αυτό το ημνολογικό αριστούργημα που ακούμε σε πρώτο ήχο και που θα έλεγε κανείς ότι ενώ θέλουμε περισσότερο από ένα μήνα για την δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων, είναι σαν να μας καλεί από τη στιγμή εκείνη να τραβήξουμε το χρόνο και να γιορτάσουμε την γέννηση του Χριστού μας. Όλα συμπλέκονται και γίνονται εορτή, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Έτσι μας μαθαίνει η μητέρα μας η Εκκλησία που μας καλεί να μετέχουμε στα γεγονότα που σημάδεψαν την ανθρωπότητα, να ζήσουμε το εκάστοτε γεγονός ως παρόν. Εξάλλου, ίσως μερικοί να γνωρίζουν ότι μία ευχή στην προσκομιδή που διαβάζει ο ιερεύς σχετίζεται με την γέννηση του Χριστού, ευχή η οποία διαβάζεται όλο το χρόνο και σε κάθε Θεία Λειτουργία. Τώρα γεννιέται ο Χριστός, ο λυτρωτής του ανθρώπου από τη φθορά του θανάτου. Ο νέος Αδάμ, ο Χριστός μας, δίνει λύση στο δράμα του ανθρώπου. Από αγάπη για το πλάσμα του, δίνεται την ανθρώπινη φύση την οποία έλαβε από την Θεοτόκο με την συγκατάθεσή της και την ανυψώνει με την Ανάσταση και την ανάληψή του στα δεξιά του Θεού και Πατρός, ενώ συγχρόνως είχε και την θεϊκή φύση ο Χριστός, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτά όλα έρχονται να μας υπενθυμίσουν την συγκατάβαση του Χριστού στον άνθρωπο από αστήρευτη αγάπη για να αγωνιστούμε ως ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης με μία μικρή αποχή από τις απολαύσεις πάσης φύσεως και μια εγκράτεια στα πάθη της σαρκός. χαλινάριστη στη γλώσσα και φύλαγμα των αισθήσεων, την νηστεία που μας έδειξε ο Χριστός την αναγκαιότητά της. Οφείλουμε να προσθέσουμε πως η Εκκλησία μας, μέσα στο 40 των Χριστουγέννων, έχει θεσπίσει να τελείται και το ιερό σαρανταλίτουργο, το οποίο βοηθά πάρα πολύ τις ψυχές και των ζώντων και των κεκοιμημένων. Είναι πάρα πολύ σημαντική η μνημόνευση των ονομάτων που γίνεται στην προσκομιδή από τον ιερέα, στην διάρκεια αυτών των θείων λειτουργιών του σαρανταλίτουργου. Μέσα σε αυτήν την περίοδο του αγώνα, ας θυμηθούμε εντονότερα και την ελεημοσύνη προς τους συνανθρώπους μας τόσο την ηλική, η οποία είναι πάντοτε απαραίτητη, όσο μάλλον με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποι μας, όσο όμως και την πνευματική ελεημοσύνη, η οποία πολλές φορές αποδεικνύεται σημαντικότερη από την ηλική, για την οποία χρειάζονται αγάπη και λίγος χρόνος. Καλό θα είναι το φετινό σαρανταήμερο των Χριστουγέννων να κάνουμε την νηστεία μας, όσο μπορεί ο καθένας μας, σύμφωνα με τον ιστιοδρόμιο το οποίο είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, να κάνουμε την προσευχή μας για να μας δίνει ο Θεός μετάνοια και φώτιση και να πορευόμαστε στον δρόμο της Ορθοδοξίας και με τη βοήθεια του Χριστού μας να στολίσουμε την ψυχή μας με αρετές, όχι μόνο τα δέντρα. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να αποζητούμε την αληθινή χαρά των Χριστουγέννων και όχι την μαγεία των Χριστουγέννων όπως λέει ο μακράν του Θεού κόσμος. Θα ακούσετε αυτές τις ημέρες στα διαδίκτυα, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, όλοι να λένε για την μαγεία των Χριστουγέννων. Τι είναι όμως αυτή η μαγεία των Χριστουγέννων. Είναι κάτι το δαιμονικό, διότι ο κόσμος που βρίσκεται μακριά από το Θεό γιορτάζει Χριστούγεννα χωρίς το Χριστό. Εμείς, οι χριστιανοί, πρέπει να ζητούμε την αληθινή χαρά των Χριστουγέννων. Και ποια είναι αυτή η αληθινή χαρά? Το να μας βοηθήσει ο Χριστός να καθαριστούμε με μετάνοια, να καθαριστεί δηλαδή η ψυχή μας και να έρθει να γεννηθεί μέσα στην ψυχή μας και να μας αναγεννήσει από την αμαρτία, να μας δώσει φώτιση, να μας δώσει την λύτρωση και να μας κάνει παιδιά Του και κληρονόμους της βασιλείας Του. Αυτό είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Ο Θεός μας να σας δίνει δύναμη και ευλογία. Καλή πορεία προς τα Χριστούγεννα και το άστρο της Βιθλεέμ να φωτίζει πάντοτε τον δρόμο μας και να μας οδηγεί στην Ορθοδοξία. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετεν Κυρίο πάντοτε.